Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γινήματά. Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018. Κρυός. Μπορείτε σήμερα να κάνετε ένα όνειρό σα πράξη χωρί πολύ κόπο. Η σημερινή ημέρα είναι ιδανική για να κλείσετε κεφάλαια του παρελθόντο. Αυτό συνεπάγεται και στα ερωτικά θέματα, τα οποία πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και στον τρόπο που θα μιλήσετε, αλλά και στον τρόπο που θα λύσετε τα πάντα. Και πάμε στον Ταύρο. Αγαπημένοι μου φίλοι, είστε τόσο δυνατοί σήμερα που διοργανώνετε ένα καλό τριήμερο με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εορταστική πίεση τελείωσε και τώρα αφοσιώνετε τον εαυτό σα στον επαγγελματικό τομέα που έχετε επιτυχία. Και ταυτόχρονα όμω οργανώνετε και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Οι απολαυέ θα είναι καλέ και τα καλύτερα έρχονται μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Και πάμε στους διδήμους, σαν ζώδιο του αέρα που είστε, δίνετε πνοή σε κάθε στόχο και σήμερα θα είστε λίγο ψυχολόγοι του περιγύρου σα. Η δύναμή σα είναι στο τη και τη σκορπάτε προ πάσα κατεύθυνση με σκοπό να βοηθήσετε φίλου, οικογένεια αλλά και τον ερωτικό σύντροφο. Κάθε καλή σα πράξη θα ανταμυφθεί λίγα συντόμω από το σύμπαν. Και πάμε στα καρκινάκια. Καρκινάκια μου, προσοχή στον ερωτικό τομέα. Μην φορτίζετε πολύ το τέρι σα. Ξέρω, η ψυχολογία σα είναι λίγο πεσμένη, αλλά αυτό οφείλεται σε εξωγενεί παράγοντε και επουδενή δεν πρέπει να τα μεταφέρετε όλα αυτά στον ερωτικό σα τομέα. Οι λύσει είναι κοντά σα, ασχοληθείτε με τα επαγγελματικά σα σχέδια και τα καλύτερα έπονται. Και πάμε στο Λέον. Αποβάλλετε σήμερα οτιδήποτε περιττό από το παρελθόν σας, μιας και οι αλλαγές που έχετε κάνει είναι θεαματικές. Μην παρασύρεστε από λόγια τρίτων και οργανώστε καλύτερα ένα τριήμερο παρέα με τα καμμένα σας πρόσωπα, τα οποία είναι κοντά σας, σας στηρίζουν, σας δίνουν τα φώτα τους και φυσικά πρέπει να τους ευχαριστήσετε και εσείς με τη σειρά σας. Χαρούμενες εξελίξεις από το βραδάκι και μετά θα έχετε και πάμε στον Παρθένο. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα επαγγελματικά σα θέματα, μια και οι προτάσει είναι πολλέ. Αλλά εσεί θα είστε λίγο να αποφάσιστε στο τι πρέπει να κάνετε. Οι όψει των πλανητών ευνούν τα σχέδιά σα, επομένω η λύση έρχεται από το μεσημέρι και μετά. Επιτέλου, μπορείτε να χαλαρώσετε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και πάμε στου φίλου μου, του ζυγού. Ζυγοί μου, σήμερα οι πλανήτε σα στέλνουν ένα μήνυμα. Οι νέε πλανητικέ όψει σα ανταμείβουν στον επαγγελματικό τομέα, αλλά σα δίνουν και μια λύση και στα ερωτικά σα θέματα, μια και τα παρκάρατε τον τελευταίο καιρό στην άκρη. Βάλτε προτεραιότητε, η τύχη είναι με το μέρο σα και τα καλύτερα θα έρθουν την επόμενη εβδομάδα. Και πάμε στο σκορπιό. Σκορπιοί μου επιτέλους αποβάλλετε το περιττό άγχος και στρες από την καθημερινότητά σας. Δεν χρειάζεται να ασχοληθείτε με κανέναν και τίποτα τη σημερινή ημέρα. Οι αποκαλύψεις είναι πολλές και εσείς με το αγέροχο ύφο σα κατατροπώνετε κάθε εχθρό. Καλύτερες εξελίξεις από το απόγευμα θα φέρουν πάλι πίσω το υπέροχο χαμόγελό σα Και πάμε στους τοξότες μου. Σαν υπερήρωες είστε σήμερα, μια και η ημέρα κιλά με γοργούς ρυθμού στον επαγγελματικό τομέα, αλλά φυσικά και στον οικογενειακό. Από εδώ και μπρο θα έχετε καλύτερη οργάνωση στα χρηματοοικονομικά σα και το Σαββατοκύριακο αυτό θα μπορέσετε να βρείτε τι λύσει σε όλα σα τα προβλήματα. Χαλαρέ στιγμέ με φίλου αλλά και το τέρι σα. Και πάμε στον Εγώ καιρό. Ήρθε η στιγμή που λέει και το άσμα καιρό να κάνω κάτι πια σωστό. Είναι η κατάλληλη μέρα για να ασχοληθείτε με τον εαυτό σα. Σα απορρόφησε πολύ η δουλειά, η κούραση είναι στα ύψη και η ψυχολογία σα φυσικά λίγο πεσμένη. Ε, γιατί σα κούρασε λίγο για να φτάσετε στην επιτυχία, κούραστηκατε. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, λογική και συνέστημα μαζί σα συντροφεύουν. Προτιμήστε σήμερα την απομόνωση και πάμε στον υδροχό. Μια ημέρα καταλήτησες για σα και είστε έτοιμοι να δρέψετε του καρπού των προσπαθειών σα. Προσοχή στη διαχείριση του λόγου σα, μια και το άγχο σα συντροφεύει. Η μέρα είναι κατάλληλη για απομόνωση. Μπορούμε να πούμε και διαλογισμό για να βρείτε καλύτερα τι λύσει σα. Προσοχή σε μικροατυχήματα. Και πάμε στα ψαράκια. Ψαράκια μου, η ημέρα είναι ίσω και από τι πιο σημαντικέ σα διότι η νέα επαγγελματική ευκαιρία παρουσιάζεται, αυτό ίσως λίγο σας τρομάξει βέβαια, αλλά με τη βοήθεια καλών φίλων ή του ερωτικού σας συντρόφου θα πάρετε τη σωστή σας απόφαση, η οποία θα φέρει καλές επιτυχίες στο χρήμα, χαλαρές στιγμές από το απόγευμα και μετά παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του ερευνητικού οργανισμού Ελλήνων.